στη σελίδα 1038, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς την Εκκλησία την εν Φιλίππης, προς τους Φιλιππησίους αδελφούς, που γράφτηκε το 62 με 64 μετά Χριστό, από τη φυλακή της Ρώμης. Πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας ενθυμούμε, πάντοτε εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνία σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος όν ότι εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ως της ήρχισεν σε εσάς καλών έργων θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και στε πάντες εσείς και εις τα δεσμά μου και στην απολογία μου και στη βεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος, διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας, έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τη ημέρα του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Είναι πολύ ευχαριστημένος ο Απόστολος Παύλος, αν και βρίσκεται στη φυλακή αυτός ο ίδιος, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος για την Εκκλησία των Φιλιππησίων, γιατί είναι μια εκκλησία στην οποία κηρύτεται το Ευαγγέλιο και όλοι οι αδελφοί έχουν στενή επαφή, στενή κοινωνία με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι μια εκκλησία που δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο Λόγο του Θεού. Έχει άλλα πράγματα πολλά να κάνει, τα οποία βεβαίως είναι καλά. Θα τολμούσα να πω έχει καλά έργα, έχει κοινωνικό έργο, έχει πολλά πράγματα καλά. Έχει ευαγγελιστικό έργο, αυτά είναι όλα καλά. Αλλά ένα δεν είναι που πρέπει να έχει και έχει η Εκκλησία των Φιλιππησίων, κοινωνία με το Ευαγγέλιο. Ο Λόγος του Θεού υψώνεται, δοξάζεται. Είναι για αυτούς πρωταρχικό ζήτημα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και μέσα στην Εκκλησία, γιατί μένουν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές και στην κοινωνία με τα λίλων, που είναι η λογική λατρεία της Εκκλησίας του Χριστού, και στην προσωπική του ζωή, γιατί μένουν στο Λόγο του Θεού, μελετούν και μένουν και κυριαρχεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, με αποτέλεσμα να οδηγούνται μέσα από το Λόγο του Θεού στην προσευχή και στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει, δεν σας ξεχνάω στην προσευχή μου, και όταν προσεύχομαι για σας δεν προσεύχομαι να σας βοηθάει ο Θεός, γιατί σας βοηθάει ο Θεός, αλλά προσεύχομαι ευχαριστώντας το Θεό για σας, γιατί έχετε κοινωνία με το Ευαγγέλιο από την αρχή και μέχρι αυτή τη στιγμή και θα έχετε μέχρι το τέλος. Δεν αρχίσατε με το Ευαγγέλιο και τελειώσατε, ούτε λιγόστεψε, αλλά αρχίσατε με το Ευαγγέλιο και αυξάνεστε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο Λόγο του Θεού. Εισέρχεστε δηλαδή με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου στα βάθη του Θεού, σας αποκαλύπτεται, σας φανερώνεται και υψώνεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ανάμεσά σας. Γι' αυτό είναι δίκαιον να φρονώ ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο με εσάς θα το τελειώσει. Δεν θα μείνετε στο δρόμο, αλλά θα συνεχίσετε την οδόν. Αφού εισήλθατε από τη στενή πύλη, θα συνεχίσετε την οδόν την τεθλιμμένη και θα φτάσετε μέχρι την αιώνια ζωή. Όμως συνεχίζει με κάτι τρομακτικά ενδιαφέρον και απόλυτο. Όμως προσεύχομαι για σας για κάτι. Δεν σας προτρέπω να το κάνετε, γιατί δεν γίνεται ανθρώπινα. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει.
Γι' αυτό προσεύχομαι για σας. Να περισσεύσει η αγάπη σας, έτι μάλλον και μάλλον. Να περισσεύει η αγάπη σας. Όχι να αυξάνει, να πολλαπλασιάζεται, γιατί η αύξηση της αγάπης δεν έχει τέλος. Δεν λέει αγαπώ και τέλειωσα. Αγαπώ και αυξάνεται η αγάπη μου. Γιατί το όριο πάνω στο οποίο βάζει τέλος ο Λόγος του Θεού είναι να αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγάπησε, και η αγάπη του Χριστού δεν έχει όρια. Το έλεος του Χριστού δεν έχει όρια. Πρέπει να σ' αγαπάω πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ και όλο και πιο πολύ. Όχι με λόγια, αλλά με έργα. Να εργάζομαι και να σε υπηρετώ, αποδεικνύοντας την αγάπη μου. Και όχι με λόγο ανθρώπινο, αλλά με το Λόγο του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο, αυτή είναι η αγάπη, να περπατάμε κατά τα συντολάς αυτού. Και τότε θα συμβεί κάτι που μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να το κάνει. Θα αυξάνεστε εις επίγνωση και εις πάσα νόηση. Φοβερό, αδερφοί. Να αυξάνεται ο χριστιανός συνεχώς σε επίγνωση Θεού και των πραγμάτων του Θεού και εις πάσα νόηση πνευματική στα επουράνια. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά να εντρυφάς στα βάθη του Θεού με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί τον Θεό, λέει η Γραφή, θα τον γνωρίζουμε και εις τους αιώνες των αιώνων θα εξακολουθούμε να τον γνωρίσουμε. Και αυτή η μάθηση, η επίγνωση και η νόηση αρχίζει από αυτή τη στιγμή, από σήμερα. Εάν αποφασίσουμε να προσευχόμεθα, και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται για μας αυτή την προσευχή, να αυξανόμεθα στην αγάπη, έτι μάλλον και έτι μάλλον, ώστε να έχουμε την ικανότητα, καθώς θα μας κάνει ο Θεός και ειλικρινείς ενώπιόν Του, αλλά και χωρίς πρόσκομα στο περπάτημά μας και στη ζωή μας, και αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα, να περπατάς εν Χριστώ Ιησού χωρίς να σκοντάφτεις. Εγώ το θέλω αυτό, Χριστέ μου. Το θέλω. Αμήν, αδερφοί. Δεν θέλω να σκοντάφτω. Δεν θέλω να βρίσκω προσκόμματα στη ζωή μου. Δεν θέλω να καταφέρνει ο εχθρός να μου βάζει παγίδες, εμπόδια, να χαλάει η καρδιά μου, να χαλάει το πνεύμα μου. Θέλω να περπατάω κατά το πνεύμα χωρίς εμπόδια. Και αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και θέλω να το πω με όλη μου την ψυχή, το θέλω, Χριστέ μου, και δεν το λέω για μένα, για όλους μας, αλλά να το ζητήσουμε με όλη μας την ψυχή. Θέλω να με κάνεις ειλικρινή και απρόσκοπο μέχρι της ημέρας που θα έρθει ο Χριστός. Δεν θέλω να σκοντάφτω και βεβαίως ούτε και να πέφτω. Δεν θέλω να βρίσκω το ένα εμπόδιο μετά το άλλο. Θέλω το δρόμο μου να τον ανοίγεις εσύ, να τον καθαρίζεις εσύ, να καταστρέφεις τα έργα του διαβόλου, να επιτιμάς τον διάβολο. Θέλω να προπορεύεσαι στη ζωή μου. Θέλω να περπατάω στα ίχνη σου. Δεν θέλω εμπόδια και προσκόμματα στη ζωή μου, Χριστέ μου. Και τότε θα είσαι, αδερφέ, και θα είμαι και θα είμαστε. Και θα είμαστε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Ξέρετε τι θα πει η καρποφορία μας να είναι πλήρης? Αυτό μόνο εδώ το λέει. Και είναι αποτέλεσμα μόνο της αγάπης. Και είναι αποτέλεσμα αυτής της αγάπης που προέρχεται από την προσευχή μόνο του Χριστού σαν Μεσίτη και του Πνεύματος του Αγίου σαν Παράκλητο κάτω στη γη. Πλήρης. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Βεβαίως
δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού, αλλά πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, μιλάμε πια για όλη τη δόξα του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχουν δέντρα που κάνουν καρπό, καλό καρπό. Υπάρχουν δέντρα που κάνουν λίγο. Υπάρχουν δέντρα που κάνουν πολύ. Αλλά υπάρχουν και δέντρα που είναι καταγεμάτα. Δεν υπάρχει κενό που να μην έχει καρπό. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, να προσευχηθούμε να μας κάνει όλους ο Χριστός έτσι. Ξέρετε, αδερφοί, μου δείξε ο Θεός τρία δέντρα, αλλά με τη σειρά, όχι και τα τρία μαζί. Ένα δέντρο πολύ όμορφο, με πολλά φύλλα, το ζήλεψα και έχει και καρπό, αρκετό. Και καθώς μου το έδειξε, είπα, Κύριε, κάνε με έτσι. Αλλά δεν πήρα απάντηση. Και προχωράω και βλέπω ένα άλλο δέντρο, το οποίο έχει πολύ καρπό. Με αποτέλεσμα τα φύλλα του να μην φαίνονται καθόλου. Ενώ στο πρώτο δέντρο φαινόντουσαν τα φύλλα και διέκρινες και καρπό. Τώρα τα φύλλα διακρινόντουσαν λίγο και είχε καρπό πολύ. Και είπα, όχι, Κύριε, έτσι κάνε με, σε παρακαλώ. Αλλά προχωράω και λίγο ακόμη και μου δείχνει ένα δέντρο που δεν φαινόντουσαν καθόλου τα φύλλα του, ούτε ο κορμός του, γιατί ήταν πλήρης καρπούς δικαιοσύνης. Και δεν τόλμησα να πω, κάνε με έτσι. Λέω, πω, τι δέντρο είναι αυτό. Και λέει ο Κύριος, εγώ έτσι θα σε κάνω. Έτσι να μας κάνει, αδερφοί. Έτσι να μας κάνει. Να μην φαίνεται καθόλου τα φύλλα μας, αδερφοί. Τι να δείξουμε από την ομορφιά μας. Τι έχουμε να δείξουμε. Από τα λόγια μας. Τι να δείξουμε, Κύριε μου, τι να δείξουμε. Ο Θεός θέλει να δείχνουμε μόνο το καρπό που Αυτός μας χαρίζει. Να φαίνεται μόνο ο καρπός μας, αμήν αδερφοί, μόνο ο καρπός μας. Θέλω λοιπόν να σηκωθούμε, αδερφοί, να ζητήσουμε να μας κάνει ο Χριστός να μην φαίνεται ούτε ο κορμός, ούτε τα φύλλα στη ζωή μας, αλλά αν φαίνεται μόνο ο καρπός του Χριστού. Μόνο ο καρπός του Χριστού. Συμφωνούμε, αδερφοί? Όποιος συμφωνεί να σηκώσει το χέρι του. Θέλουμε να φαίνεται μόνο ο καρπός του Χριστού στη ζωή μας. Τίποτα.